Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΕΟΦΟ, κύριο Βάγγελος Μανελόπουλος. Είναι καθηγητής φαρμακολογίας ο ίδιος. Κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, κύριε Μπούτ, μαζί σας. Θα μιλήσουμε για τα γενώσιμα φάρμακα. Ποια είναι τα γενώσιμα φάρμακα? Είναι αυτά τα οποία δεν είναι το πρωτότυπο, ας πούμε, η πρώτη ύλη, αλλά αντιγράφει την πρώτη ύλη και συνεχίζει. Έχουμε, κύριε Μανελόπουλε, το εξής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεκάδες γενώσιμα φάρμακα γνωστά αποσύρονται λόγω μη αξιόπιστων μελετών. Τι έχει συμβεί? Για εξηγήστε μας και τι θα γίνει και στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ότι μια εταιρεία στην Ινδία η οποία κάνει μελέτες βιοϊσοδυναμίας για την έγκριση γενώσιμων φαρμάκων, φαίνεται ότι μετά από έλεγχο φάνηκε ότι δεν είχε πλήρη στοιχεία για τις μελέτες αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με σκάλα διαδικασία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προτείνει να ανασταλούν οι άδειες, οι κυκλοφορίες φαρμάκων οι οποίες έχουν στηριχθεί σε αυτές τις μελέτες, μέχρι να γίνουν τέτοιες μελέτες και να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων. Έτσι λοιπόν. Κύριε καθηγητά, πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή ουσιαστικά το θέμα βγήκε από τη Le Monde, αφορά όμως σε φάρμακα, σε μελέτες, σε στοιχεία τα οποία προϋπήρχαν και υπάρχουν από το 2020. Έχουμε 2000. Όχι, όχι. Όχι, αυτά είναι πολύ πρόσφατα δεδομένα. Δεν ξέρω, το 20 τα δεν ξέρω. Τα δεδομένα σύμφωνα μιλάμε με τη Le Monde μας πάει πίσω στο 20 και αναρωτιόμαστε, διαβάζοντάς το δηλαδή, αναρωτήθηκαν όλα αυτά τα 4 χρόνια. Έχουμε πιει. Έχουν κυκλοφορήσει και έχουμε πάρει τέτοιου είδους γενώσιμα, τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι το πρόβλημα που υπάρχει δεν αφορά την ασφάλεια αυτών των φαρμάκων, σε καμία περίπτωση. Αφορά την αποτελεσματικότητα. Ίσως είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητά τους, γιατί οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας δείχνουν ότι έχουν τη δραστική ουσία στον ίδιο ποσό που το έχει και το πρωτότυπο φάρμακο. Άρα, αν η μελέτη βιοϊσοδυναμίας δεν είναι καλή, μπορεί να έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα. Βέβαια, είναι μικρή αυτή η πιθανότητα. Θα πρότεινα τον κόσμο να μην έχει την ανησυχία. Ο ΕΟΦΤΟ παρακολουθεί το θέμα, ενημερώθηκε πρόσφατα και έχει δει ποια σκευάσματα στην Ελλάδα αφορά και θα καλέσουμε τις εταιρείες. Πόσα σκευάσματα φεύγουν από την Ελλάδα, πόσα σκευάσματα? Αυτό δεν το ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να σα το πω. Δεν είναι πάρα πολλά, είναι μερικά γενώσιμα. Για κάποια από αυτά που είναι κρίσιμα μπορεί να δώσουμε μια παράταση χρήσης, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν την αποτελεσματικότητα. Δεν είναι μόνο αυτά, άρα δεν είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο. Κύριε Μανελόπουλε, είδατε, για να μην παράγουμε δικές μας πρώτες ύλες και να πηγαίνουμε να τις παίρνουμε από την Ινδία, τι γίνεται η Ευρώπη, τι μπορεί να συμβεί? Ναι, σε αυτήν την περίπτωση να σας πω, έχετε δίκιο. Η Ευρώπη γενικά έχει ένα θέμα με τις πρώτες ύλες, αλλά και με όλο τον κύκλο των εγκρίσεων που χρειάζονται για τα φάρμακα. Πολλά γίνονται αλλού και θα πρέπει να τα φέρουμε στην Ευρώπη, γιατί η έλεγχη είναι πολύ αυστηρή. Και να πω ότι οι έλεγχοι που έγιναν ήταν ευρωπαϊκοί που έγιναν στην Ινδία. Δηλαδή, Ευρωπαίοι έλεγχτες πήγαν στην Ινδία και διαπίστωσαν αυτές τις ελλείψεις από την εταιρεία. Αλλά είναι κάτι που το παρακολουθούμε και θα δράσουμε κατά τα πάντα. Θα δούμε αυξήσεις σε φθηνά φάρμακα? Έρχονται αυξήσεις, κύριε Μανελόπουλε? Αυτό είναι Εχθές ανακοινώσαμε τον πίνακα με αυξήσεις σε κάποια φθηνά φάρμακα, που είναι ένα δίκαιο μέτρο ώστε να μην αποσύρονται από την αγορά. Γιατί υπάρχουν φάρμακα που είναι πολύ απαραίτητα, είναι κρίσιμα, είναι παλιά, έχουν πολύ φτηνή τιμή και δεν συμφέρει κανέναν να τα κυκλοφορεί. Οπότε βλέπουμε εταιρείες να σταματούν να τα παράγουν, να μην τα φέρουν στην Ελλάδα και να καταλήγουμε σε θεραπευτικά κενά ελλείψεις και όλα αυτά τα προβλήματα που κατά καιρό ακούτε. Νομίζω με αυτή την κίνηση του Υπουργείου να βελτιώσει τις τιμές σε κάποια πολύ φτηνά φάρμακα και να τις εκλογικεύσει ουσιαστικά, χωρίς να προκαλείται μεγάλη δαπάνη για το δημόσιο, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη παρουσία των απαραίτητων σκευασμάτων στην αγορά. Είναι μια κίνηση, αν θέλετε, εξορθολογισμού. Για να μην λείψουν τα φάρμακα από την αγορά, γιατί είναι κάποια πολύ γνωστά μεταξύ των οποίων. Και τώρα, μια και έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΦ και καθηγητή, ακούτε κι εσείς, κύριε Μανελόπουλε, ότι υπάρχει μια έξαρση COVID το τελευταίο διάστημα με νέες παραλλαγές? Είναι γεγονός, εμείς το βλέπουμε και από τη σκοπιά των φαρμάκων, γιατί υπάρχει το φάρμακο το Paxlovid που δίνουμε προληπτικά σε άτομα που έχουν κάποιες προϋποθέσεις, ξέρετε, πεπαρημένη υγεία, μεγάλη ηλικία. Άρα με τα πρώτα συμπτώματα εγκρίνεται από γιατρό και το παίρνουν και βλέπουμε μια αύξηση της ζήτησης για το φάρμακο αυτό, που είναι σημάδι ότι υπάρχουν περισσότερα περιστατικά. Αλλά
ξέρετε, παραμένει, δεν είναι ότι επανερχόμαστε σε κάποια κατάσταση όπως αυτές που έχουμε ζήσει, τις τρομακτικές, να καθυσυχάσουμε τον κόσμο. Απλώς υπάρχει μια έξαρση. Δεν υπάρχει έλλειψη. Από το αντιϊκό αυτό δεν υπάρχει έλλειψη. Όχι, όχι. Εντάξει, όχι, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε ακόμα και αυξημένη ζήτηση. Άρα, όποιος είναι σε αυτές τις κατηγορίες, αυτή τη στάση. Το χάσαμε τώρα στο τέλος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.